λεφτά. Μιλωνάς. Πού αλλού να πας? Καλημέρα σας και καλώς ήρθατε στα Μυστικά των Γεύσεων. Σήμερα, Δευτέρα, 4 Δεκεμβρίου, θα σας δείξουμε εδώ από το μαγειρίο μας πώς μαγειρεύουμε την πολύ νόστιμη για εμάς κρεατόσουπα. Ένα φαγητό χειμερινό, αλλά ταυτόχρονα και πολύ θρεπτικό, διότι περιλαμβάνει μοσχάρι που είναι πλούσιο σε βιταμίνες και σίδηρο. Σήμερα, επίσης, θέλω να επισημάνω 4 Δεκεμβρίου και αύριο, Τρίτη, 5 Δεκεμβρίου, παραμονή και προπαραμονή του Αγίου Νικολάου, το κρεοπωλείο μας θα έχει μεγάλες προσφορές. Μία από αυτές θα είναι και το μοσχαράκι που θα δουλέψουμε σήμερα στο φαγητό μας. Δηλαδή, η μοσχαρίσια σπάλα στο κρεοπωλείο μας θα τη βρείτε σήμερα και αύριο στη τιμή των 7,20. Πάμε να δούμε τα υλικά που θα χρειαστούμε για να ξεκινήσουμε τη διαδικασία του μαγειρέματος. Τα υλικά που θα χρειαστούμε για τη μοσχαρόσουπα είναι τα εξής: 1 κιλό μοσχαρίσιο ποντίκι, 2 πατάτες ψιλοκομμένες, 100 γραμμάρια σέλινο ψιλοκομμένο, 2 καρότα ψιλοκομμένα, ένα κρεμμύδι μεγάλο ψιλοκομμένο, 2 κουταλιές της σούπας ρύζι καρολίνα, αλάτι, πιπέρι, ελαιόλαδο, λίγο λευκό κρασί και ένα λεμόνι. Αφού είδαμε και ακούσαμε τα υλικά που θα χρησιμοποιήσουμε, πάμε να ξεκινήσουμε τη διαδικασία του μαγειρέματος. Πρώτα απ' όλα μπροστά μας έχουμε το μοσχαρίσιο ποντίκι. Πάμε να βάλουμε την κατσαρόλα στο μάτι, να βάλουμε το ελαιόλαδο. Ελαιόλαδο από την εταιρεία Κατοίκου που βρίσκεται στην Αγριά. Είναι μια εταιρεία υπερσύγχρονη και τώρα που όλοι πατάμε τις ελιές, ο κύριος Κατοίκος είναι μια ευκαιρία να πάτε στο ελαιοτριβείο του με ποιότητα, να σας πατήσει και να βγάλετε πολύ εκλεκτό ελαιόλαδο. Τώρα, παίρνουμε το ποντίκι μπροστά μας, το κόβουμε. Το ποντίκι είναι ένας μυς που βρίσκεται στη σπάλα και συγκεκριμένα όπως και στον άνθρωπο είναι αυτός εδώ ο μυς που βλέπετε στο χέρι, αυτό εδώ είναι το ποντίκι. Είναι ένα πολύ μαλακό κομμάτι, περιλαμβάνει μέσα το γνωστό για όλους μας κολαγόνο, το οποίο βοηθάει να είναι ακόμα πιο θρεπτικό το φαγητό, αλλά βοηθάει και στη σούπα και δίνει και επιπλέον γεύση. Τώρα, ψιλοκόβουμε το ποντίκι, όπως είπαμε και προηγουμένως. Δεν σημαίνει ότι η κρεατόσουπα γίνεται αποκλειστικά με αυτόν τον συγκεκριμένο μυ, αλλά είναι ένας πολύ καλός μυς για να κάνουμε αυτό το φαγητό. Επίσης μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε βασιλοπούλα, που επίσης βρίσκεται στη σπάλα, τη μοσχαρίσια. Πρώτα, θα ρίξουμε τώρα το κρεμμύδι να σοταριστεί. Στη συνέχεια θα ρίξουμε να σοτάρουμε λίγο ελαφριά το μοσχάρι, να πάρει λίγο χρώμα και στη συνέχεια θα το σβήσουμε με το λευκό κρασί. Τώρα που ο καιρός έχει χειμωνιάσει, έχει πέσει η θερμοκρασία, είναι ένα πολύ ωραίο φαγητό, το οποίο ταιριάζει πάρα πολύ και με την εποχή που είμαστε αυτή τη στιγμή. Μπαίνουμε και έχουμε μπει ήδη στο Δεκέμβρη. Ωραίοτατα. Έχει αρχίσει το κρεμμύδι και σοτάρεται. Και πάμε να ρίξουμε και το ποντικάκι. Επειδή είναι σούπα, θα το σοτάρουμε ελαφριά, ίσα ίσα να πάρει λίγο χρώμα, να το θωρακίσουμε θέλουμε ίσα ίσα και στη συνέχεια θα το σβήσουμε με το λευκό κρασί. Σήμερα Δευτέρα και αύριο Τρίτη, οι προσφορές που θα έχουμε στο κρεοπωλείο μας, να τις πούμε κιόλας για να τις γνωρίζετε κι εσείς, θα είναι οι εξής: μπουμπάρι χειροποίητο 3,95, λουκάνικο παραδοσιακό 3,95, κοκορέτσι ή γαρδουμπάκι 5,98, ρολό κοτόπουλο 5 ευρώ, χοιρινή τηγανιά 4,90, μπιφτέκι μόσχου 6,90, μοσχάρι σπάλα 7,20 και μοσχάρι ελιά με οστό 5,99. Αφού ακούσαμε και τις προσφορές που ήδη τρέχουν σήμερα Δευτέρα και αύριο Τρίτη,
Και επανερχόμαστε εδώ στο φαγητό μας. Το μοσχαράκι έχει πάρει το χρώμα που θέλουμε. Όπως βλέπετε, το γυρνάω όπως βλέπετε και στην κάμερα. Είπαμε ότι επειδή είναι κρεατόσουπα, θέλουμε ένα ελαφρύ σοτάρισμα. Οπότε, τώρα ήρθε η ώρα να ρίξουμε το λευκό κρασί. Λίγο λευκό κρασί, θέλουμε λίγο άρωμα να του δώσουμε, διότι έχει πάρα πολλά λαχανικά μέσα και το λίγο το κρασί είναι η κατάλληλη ποσότητα που πρέπει να ρίξουμε στο συγκεκριμένο φαγητό. Τώρα περιμένουμε να μας φύγει το αλκοόλ, να εξατμιστεί και στη συνέχεια θα ρίξουμε ζεστό νερό. Ξέρετε, το έχουμε πει σε πάρα πολλές εκπομπές, όταν μαγειρεύουμε είτε κοκκινιστό είτε σούπα, πάντα το κρέας όταν προσθέτουμε νερό και είναι καλύτερα να το βάζουμε από την αρχή το νερό, να υπολογίζουμε τη σωστή ποσότητα, πάντα ζεστό, διότι όταν θα το βάλουμε κρύο νερό, θα αναγκάσουμε το κρέας να σφίξει, με αποτέλεσμα να μας βγει λίγο πιο σκληρό. Επίσης, τέτοια φαγητά θα έλεγα να προτιμάτε να παίρνετε μοσχάρι λίγο σιτεμένο, δηλαδή όταν λέω λίγο σιτεμένο, να είναι τουλάχιστον 7-8 ημερών σφαγμένο. Αυτό θα σας βοηθήσει και να μαγειρεύετε πιο γρήγορα, αλλά όχι μόνο να μαγειρεύετε πιο γρήγορα και να σας βγαίνει και πιο νόστιμο. Πετυχαίνετε δύο πράγματα δηλαδή. Τώρα, το αλκοόλ έχει πάψει να το μυρίζουμε, οπότε ήρθε η ώρα να προσθέσουμε το νερό. Ρίχνουμε τόσο νερό ώστε να υπερκαλύψουμε το κρέας και ρίχνουμε την ποσότητα τη σωστή ώστε να μην χρειάζεται κατά τη διαδικασία του βρασίματος να προσθέτουμε συνέχεια νερό, διότι έτσι θα αραιώσουμε και τη γεύση του. Δεν θα πετύχουμε την τέλεια γεύση. Τώρα, το έχουμε υπερκαλύψει με νερό, θα το κλείσουμε για μία ώρα με καπάκι και θα επανέλθουμε πάλι στην κατσαρόλα μας μετά από μία ώρα. Πάμε να δούμε τα υλικά που θα χρειαστούμε για την κρεατόσουπα και επανερχόμαστε. Τα υλικά που θα χρειαστούμε για τη μοσχαρόσουπα είναι τα εξής. 1 κιλό μοσχαρίσιο ποντίκι, 2 πατάτες ψιλοκομμένες, 100 γραμμάρια σέλινο ψιλοκομμένο, 2 καρότα ψιλοκομμένα, 1 κρεμμύδι μεγάλο ψιλοκομμένο, 2 κουταλιές της σούπας ρύζι καρολίνα, αλάτι, πιπέρι, ελαιόλαδο, λίγο λευκό κρασί και ένα λεμόνι. Έχει περάσει ήδη μία ώρα, φίλες μου και φίλοι μου, οπότε τώρα έχετε η ώρα που πρέπει να ρίξουμε τα λαχανικά και να λατοπιπερώσουμε την κρεατόσουπά μας. Αυτό ένα σημαντικό κομμάτι είναι, αν δούμε ότι το μοσχάρι μας είναι ήδη μαλακό, πραγματικά με το κουτάλι κόβεται το μοσχάρι μέσα, οπότε ήδη έχει αρχίσει και μαλακώνει, οπότε είναι η κατάλληλη ώρα να ρίξουμε μέσα τα λαχανικά και να το λατοπιπερώσουμε. Ρίχνουμε το αλατάκι μας. Ρίχνουμε το πιπέρι. Τα λαχανικά δεν τα ρίχνουμε την ίδια ώρα από την αρχή, διότι θέλουν πολύ λιγότερη ώρα για να βράσουν και να μην τα διαλύσουμε και χάσουμε όλα τα θρεπτικά τους. Οπότε πάμε να ρίξουμε τώρα την πατάτα, το σέλινο και το καρότο μας. Τα ανακατεύουμε. Τα αφήνουμε για 10 λεπτάκια και στη συνέχεια το ανοίγουμε να ρίξουμε μέσα και το ρύζι καρολίνας για να τελειώσει εντελώς το φαγητό μας. Πάμε να δούμε τις προσφορές που έχουμε σήμερα Δευτέρα και αύριο Τρίτη για άλλη μια φορά στο κρεοπωλείο μας και επανερχόμαστε. Μπουμπάρι χειροποίητο 3,95, λουκάνικο παραδοσιακό 3,95, κοκορέτσι ή γαρδουμπάκι
5,98, ρολό κοτόπουλο 5 ευρώ, χοιρινή τηγανιά 4,90, μπιφτέκι μόσχου 6,90, μοσχάρι σπάλα 7,20 και μοσχάρι ελιά με οστό 5,99. Οπότε, αφού είδαμε και τις προσφορές που έχουμε στο κρεοπωλείο μας, έχουν περάσει ήδη 1/4. Πάμε να ρίξουμε τώρα, να προσθέσουμε και το ρύζι. Μία που το άνοιξα, πραγματικά τα αρώματα που διοχετεύονται τώρα μέσα στο εργαστήριο είναι καταπληκτικά. Πραγματικά, παρότι η σούπα δεν είναι έτοιμη, έχει πάρα πολλά αρώματα. Και αυτά οφείλονται στο κρέας και στα λαχανικά που έχουμε προσθέσει και στην καλή ποιότητα των πρώτων υλικών. Οπότε, έχουμε προσθέσει το ρύζι, το αφήνουμε από εδώ και πέρα άλλο 1/4 με 20 λεπτά και έχουμε μια πανέτοιμη και πολύ νόστιμη κρεατόσουπα. Πάμε να δούμε τους χορηγούς της εκπομπής και επανερχόμαστε με έτοιμο ήδη το φαγητό μας. Οπότε, φίλες μου και φίλοι μου, το φαγητό μας είναι πανέτοιμο. Πάμε τώρα, ήρθε η ώρα να κλείσουμε το μάτι, όπως το βλέπετε και εσείς στα πλάνα σας. Έχει πάρει τα χρώματα που θέλουμε, έχει μαγειρευτεί και είναι πανέτοιμο. Βλέπετε ότι στο πιάτο τα λαχανικά που τα ρίξαμε λίγο αργότερα είναι ατόφια, ενώ άμα τα είχαμε ρίξει από την αρχή, φίλες μου, θα τα είχαμε χάσει, τα είχαν λιώσει εντελώς. Τώρα, ένα μυστικό, αν θέλετε να την κάνετε πιο βελουτέ, θα μπορούσαμε να είχαμε ρίξει την πατάτα, όχι κομματάκια, ολόκληρη και το καρότο επίσης ολόκληρο. Αυτό είναι συνδυασμός. Τώρα, αν θέλετε, μπορούσαμε να πολτοποιήσουμε μόνο την πατάτα ή θα μπορούσαμε να πολτοποιήσουμε και την πατάτα και το καρότο. Να δώσει ένα διαφορετικό χρώμα. Τα πολτοποιούμε με λίγο ζουμάκι από το φαγητό και μετά τα ξαναρίχνουμε μέσα στο φαγητό, παίρνουμε μια τελευταία βράση και έτσι γίνεται η σούπα μας πιο βελουτέ. Εμείς εδώ στο μαγειρίο μου προτιμάμε αυτή τη σούπα όμως, όχι τη βελουτέ, να φαίνεται καθαρά τα λαχανικά μέσα και το κρέας. Οπότε έχουμε μια πολύ ωραία κρεατόσουπα. Τώρα, για να τελειώσει, ρίχνουμε λόγω του καιρού και λίγο πιπεράκι ακόμα να την κάνουμε λίγο πιο πικάντικη. Λίγο λεμόνι. Και πάμε να δοκιμάσουμε. Πραγματικά ένα όνειρο. Μια κρεατόσουπα πολύ νόστιμη, ζεστή και κατάλληλη για το χειμώνα το Δεκέμβρη. Οπότε φίλοι μου, φίλες μου, καλή σας όρεξη. Στο μαγειρίο Μιλωνάς κυριαρχεί η γεύση. Οι μερίδες είναι πλούσιες και χορταστικές, μαγειρεμένες παραδοσιακά με αγνά υλικά. Τηλέφωνο παραγγελιών 2421041100. Και τώρα για ευκολία των πελατών μας, στα καταστήματα Μιλωνάς πληρώνεται και με χρεωστική κάρτα.